Σε καθαρίζει το τοπίο μετά την επίθεση στην Τουρκία, στην καρδιά τη χώρα, κοντά στην πρωτεύουσα. Ποιοι βρέθηκαν από πίσω, τι ακριβώ θέλουν, τι επιδιώκουν. Το ζήτημα γενικότερα το κουρδικό επανέρχεται στο προσκήνιο και βέβαια έχουμε δεσμού τη Τουρκία, τη τζιχαντιστική Τουρκία με το καθεστώ Ζελένσκι. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο σήμερα, απολαύστε το. Καλησπέρα σας και φίλοι, πέμπτη σήμερα 24 του μήνα, είμαστε εδώ μαζί στο κανάλι, έχουμε και βίντεο στα αγγλικά στο κανάλι μας στο Black Flag Media για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Ταχώνουμε αρκετά στους Τουρκούς αυτό το βίντεο, άρα αν είστε Έλληνες ή φιλέλληνες και βλέπετε αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε στους ξένους φίλους σας το βίντεο του Black Flag Media, διότι και ενημερώνουμε και ταχώνουμε στους ισλομοφασίστες γείτονος ευχαριστώ όσοι είστε εδώ απόψε και είμαστε παρεούλα και συζητάμε τα θέματα αυτά. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ του ανθρώπου οι οποίοι βοηθούν το κανάλι, είτε με μικρό τρόπο, με να μου αρέσει, με μια κοινοποίηση, είτε με μεγάλο τρόπο, ουσιαστικό τρόπο. Αναφέρομαι στου πάτρονε οι οποίοι μέσω του Patreon βοηθούν το κανάλι να συνεχίζει να εκπέμπει ελεύθερα και δημοκρατικά. Κάτω στην προγραφή μπορείτε να βρείτε πώ και εσεί ε, θα μπορούσατε να βοηθήσετε. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώ τα τελευταία από το κυριολεκτικά από το μέτωπο από το ε, Κάχρα τη της Άγκυρας, όπου εκεί τελικά ε, δέχτηκαν μια πάρα πολύ δυνατή γροθιά οι Τουρκαλάδες και συμβολικά και τα λοιπά είναι θα το εξετάσουμε όλο το σύμβαν σήμερα. Καταρχάς, συμβολικά να πω ότι ε, τη στιγμή της επίθεσης ο Ερντογάν, ο άρχι τουρκαλάς το Ισλαμοφασιστό Μουστάκι ήταν στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, είχε πλαισιωθεί από τους άλλους ηγέτες των Μπρίξ, τον έχουν έναν εξ αυτών, τον έχουν καλωσορίσει, του έχουν ρίξει κόκκινα χαλιά. Θα θέλανε πάρα πολύ και ο Ρώσο και ο Κινέζο να δούνε τον Ερντογάν να εντάσσεται και να γυρνάει την πλάτη στην Δύση. Την ίδια στιγμή ο Ισλαμφασίστα ήθελε να δείξει ότι είναι έτσι, να επιδείξει ένα, προσω, ένα προεδρικό προσωπείο, να του προσδώσει κύρος, ε, ο οργανισμό που λέγεται BRICS, η λοιποί πρόεδροι κτλ. Να το παίξει περιφερειακό αν όχι και παγκόσμιο παίκτη. Και την ίδια στιγμή το ξεφτύλισαν αυτοί που χτύπησαν που με, τα μέχρι τώρα με κάθε επιφύλαξη αλλά η μέχρι τώρα ε, ανάλυση λέει ότι ήταν το ε, 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 εθνικό πλευρωτικό κίνημα των Κούρδων. Δεν σημαίνει τίποτα το ότι το, το λένε οι Τουργαλάδες το λένε τα, τα, τα χουντό ε, της γειτονική χώρας δεν είναι αυτό το... Ε, δεν παίρνουμε από εκεί την είδηση αναλύουμε τι συμβαίνει και καταλήγουμε στο ότι εδώ δεν είναι προβοκάτσια. Εδώ πράγματι ξεφτυλίστηκε ο Ερντογάν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να είσαι σε αυτή την υψηλότερη, ίσω ε, από τι τελευταίε εξελίξει συνάντηση διπλωματική της, ε, για την Τουρκία, η οποία χτυπάει την πόρτα να μπει στο, στους BRICS, και ελπίζω να φάει πόρτα κυρίω από του Ινδού, οι οποίοι συχαίνονται του Τούρκου για τη θέση που έχουν με του Πακιστανού. Να προσπαθεί λοιπόν να ενταχθεί σε αυτή τη μεγάλη νέα ομάδα που δημιουργείται και να ε, φαίνεται ότι είναι ένα ότι είναι θεότρυπη, ότι η χώρα είναι ένα χάνι. Και όχι τη γραβιά, όπου εκεί γνώρισαν άλλο λουκούμι Τουρκία. <laughs> Συγγνώμη. Συγγνώμη. είναι είναι μέρε τέτοιε. Λοιπόν, εδώ πράγματι ήταν μια δύσκολη κατάσταση για τον Ερντογάν. Εκεί που θα έβγαινε και θα έλεγε μαζί με τον Μπούτ, κοιτάξτε, εμεί εδώ κατακτούμε, θα του οπεδώσουμε όλου. Έχουμε γιουσουφάκια στην ηγεσία τη ελληνική κυβέρνηση και άρα μα κάνουν μασάζ και ε, μα κάνουν αέρα οι Έλληνε Υπουργοί και είναι αλήθεια. Αντί λοιπόν για να πει αυτά, ξαφνικά ξαναλέει και, δύσκολα και τα κτλ. Να καταδικάσουμε οι μάρτυρέ μα. Προσκυνούσαν εκεί, προσεύχονταν, ελπίζουμε να βρούνε παρθένε στον άλλο κόσμο κτλ. Είναι δύσκολα να καταδικάσουμε όλοι μαζί την τρομοκρατία. Είχε αγχωθεί, ξεφτυλίστηκε. Φάνηκε αδύναμο το καθεστώ. Άρα ήταν μια με, πολύ γερή γροθιά. Υπ' αυτή την έννοια, κρατήστε το. Λοιπόν, πέρα από αυτό, να πω ότι τελικά έψαξα να βρω για αυτό το, ε, το, κτίριο, τα κτίρια τελικά της Τουσάς, της αεροδιαστημικής εταιρείας. Προσέξτε οι Τούρκοι, αεροδιαστημική πολεμική βιομηχανία, όχι εδώ σαν τους... Ο Δένδια, μόνο για μέλο καλούμπα μπορεί να ξέρει την αεροδιαστημικό. Να σου κάνει ένα, ένα χαρταϊτό, να σε πάει μέχρι το φιλοπάπου, άντε να φάτε και κανένα ταραμά, αυτό είναι το παιδί, και να χαζογελάσει με κάνα φροντοκοκολίνο. Δείτε το πρωινό βίντεο για το Δένδια, τι εστί, άλλο φωστήρα εκεί. Άλλο κούλη, άλλη ίδια ρηξιά και άλλο ίδιο καλούπι πολιτικού με κάθε έννοια. Λοιπόν, η Τουσά, λοιπόν, η τουρκική, έχει ένα τεράστιο, μια ολόκληρο πάρκο, φανταστείτε, το οποίο, στο οποίο εργάζονται 15.000 άνθρωποι και περίπου η μισή είναι ε, μόνιμα εκεί με τι βάρδιε, ήξεραν οι ε, ένοπλοι τι συγκεκριμένε ώρε πότε να πάνε, διότι βρέθηκαν εκεί, πραγματοποίησαν το χτύπημα στην αλλαγή τη βάρδια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα είναι όσο περισσότερο γίνεται στο χώρο τον οποίο στοχοποίησαν. Φαίνεται λοιπόν ότι ήξεραν πληροφορίε εκ των έσω και προφανώ επίση να πούμε ότι η κλιματική αυτή πολεμική βιομηχανία τη Τουρκία, που είναι μια η φασιστική μηχανή εισβολών τη Τουρκία, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στο, στην Κάσο, Κουλί και λοιπέ εκεί φιλενάδε, είτε είναι στην α, ε, Συρία και στο Ιράκ, οπουδήποτε και να είναι, αυτή είναι η μηχανή πολεμική η οποία οδηγεί ε, της, ε, την ε, τουρκική πολεμική μηχανή. Και προφανώ είναι η εταιρεία που οποία κατασκευάζει ντρόν, όχι τα μπαϊρακτάρ, κατασκευάζει άλλα ντρόν, κατασκευάζει ελικόπτερα, κατασκευάζει διάφορα άλλα όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Κατά των Κούρδων μαχητών του Εθνικοπολευθερωτικού κινήματο του ένδοξου κουρδικού λαού το οποίο οφείλουμε να το στηρίξουμε, ιδίω τώρα βλέποντα την προσέγγιση του από του Τρουκαλάδε. Άρα και αυτό εδώ δεν ήταν τυχαίο προφανώ. Ε, είπαμε ότι υπήρχε και μια σχετική έκθεση διεθνή στην Κωνσταντινούπολη αυτό το διάστημα. Ήταν και ο, και ο Ουκρανός εκεί, και άρα και αυτό χτύπησε. Δηλαδή κάνουν έκθεση για να προωθήσουν τα, τα όπλα του Τουρκαλάδα και τρώνε χτύπημα στην, στην, καρδιά του όλου του, ε, της τη μεγαλύτερη εταιρεία τη του ΣΑΣ, τη αρδιοστημική πολεμική βιομηχανία του. Δηλαδή, συμβολικά, για σα χτυπάμε αυτά που μα βαρδίζετε κουφάλε. Και τη στιγμή που κάνετε πανηγύρια, θέλετε να εξάγετε, θα σα βουλιάξουμε, θα σα αντινάξουμε από τον έσω και κανεί δεν θα σα κλάψει, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ταυτόχρονα είναι τρίπιο ο Ερντογάν, φεύγει ο Ποντιγκαρά και πίσω τα ποντίκια οι, οι τυφλοπόντικε, ο Μπαχτσελί, κάτι άλλα συχάματα, κάτι αρουραιομούρδε, εξαφανίζονται από προσώπου γη. Σου λέει ποιο θα μα γυρίσει ο Ερντογάν και μα τι βρέξει. Λοιπόν, εμ, κοιτάξτε εδώ, μια και μιλήσαμε για ποντικαράδε και για ποντικομούρδε, ένα εξ αυτών ο Γερλίκα για ένα φασιστοειδέ, ο οποίο έχει αναλάβει το χουντο Υπουργείο Ιστορικών τη Τουρκία. Δεν είναι παντού σε όλη την ανθρωπότητα χούντο τα Υπουργεία Ιστορικών και προστασία του πολίτη. Μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα είναι. Και δεν είναι μόνο το τουρκικό. Λέει λοιπόν ο Γερλίκαγια, ακούστε εδώ έκφραση ανθρώπου τώρα, για να καταλάβετε τι είναι Τούρκη. Είμαστε, λέει, αποφασισμένοι να βρούμε τους ε, τρομοκράτες και να τους κόψουμε την αναπνοή. Ακούστε εδώ άνθρωποι, είναι πολιτικός, μιλάει στις κάμερες με δηλώσεις οποίες σίγουρα θα γίνουν γνωστές, θα ακουστούν σε όλο τον πλανήτη, για να καταλάβετε πόσο βάρβαρο... Δηλαδή, είναι... οι άνθρωποι είναι κανίβαλοι, καρνίβαλοι και καρναβάλια. Γελοί και, κα, και κανείβαλοι, ανθρωποφάγοι. Είμαστε, λέει, αποφασισμένοι να του κόψουμε την αναπνοή. Μιλάμε, δηλαδή, είναι κάτι ξέρω, από ένα χώρο φαντασία. Κάτι τέρατα που μιλούσαν έτσι και θα σκοτώσουμε τον ήρωα του, πιούμε το αίμα. Μόνο δηλαδή, δεν, δεν μπορώ να φανταστώ ποιο μιλάει έτσι. Ακούστε εδώ δηλώσει. Είμαστε, λέει, ε, α, ε, ε, ρίχνουμε, λέει στου εγκληματίε του ΠΚΚ την τιμωρία την οποία του αρμόζει. Του βαράμε με τιμωρία την οποία του αρμόζει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν έχουν. Δεν, αλλά δεν παίρνουν το μάθημά του. Θα συνεχίσουμε να του κυνηγούμε μέχρι να του εξολοθρέψουμε. Ακούστε εδώ δηλώσει. Του δίνουμε, λέει, το μάθημα, την τιμωρία η οποία του αρμόζει, αλλά δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν πάρει το μήνυμα ακόμα. Μιλάμε. Οι άνθρωποι είναι πεζοδρομιακοί. Πεζοδρομιακό επίπεδο. Του κοινού ποινικού δικαίου. Κάτι τύποι ε, ε, να μην πω που τους σώνουν κάτι χασοδίκες, ποινικό, τέτοιοι ποινικολόγες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα επίπεδο, κάτι λαμόγια, κάτι λοποδίτες. Δηλαδή, ε, πρα, πραγματικά δεν έχω, δεν, δεν μπορώ να τους περιγράψω, δεν είναι πολιτική αυτή. Πραγματικά δεν είναι πολιτική. Είναι ε, μαχαιροβγάλτες της γειτονιά. Παράλληλα, ήταν σημαντικό το χτύπημα αυτό, γιατί έστειλε μήνυμα, μηνύματα και στην εκλογική διαδικασία που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο... Στην επαρχία Κουρδιστάν, στην περιφέρεια Κουρδιστάν του Ιράκ, πρόκειται για το βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το χάρτη του ιστορικού Κουρδιστάν, είναι το νότιο Κουρδιστάν. Το βόρειο Κουρδιστάν μέσα στην Τουρκία. Εδώ λοιπόν διεξάγονται εκλογέ, στις μεγάλε πόλει Ερμπίλ, τα Αλεξανδρινά Άρβυλα, και την uh, πόλη Σουλεμανίγια, στο γοργοπόταμο δηλαδή. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δυνάμει οι οποίε έχουν συμμαχήσει με τον Ερντογάν uh, και μάλιστα κυβερνώσε παρατάξει. Δεν είναι τυχαίο ακόμα και ένα λαό ο οποίο είναι ερωικό και πολεμάει, προσέξτε, όχι εμεί που είμαστε, πολεμάει, έχει στην ηγεσία προδότε. Αυτό για όσου λένε, μα είναι δυνατόν, θυμάμαι κάτι σάπιου πασοκατζίδε, συνταγματολόγου, κάτι. Είναι δυνατόν να λέτε ότι οι αξιωματούχοι είναι προδότε και πώ τολμάτε εμεί. Ναι, ναι. Είναι ο μοναδικό τρόπο να είσαι προδότη ή να είσαι αξιωματούχο. Δεν γίνεται αλλιώ. Εγώ τι να, να προδώσω. Ποιο να προδώσω. Μπορώ να προδώσω έχω κάποια εξουσία. Ο μοναδικό τρόπο για να είσαι προδότη είναι να έχει εξουσία και οφίτσια σε αυτή τη χώρα. Και το βλέπουμε ξαναλέω και στον ηρωικό κουρδικό λαό που η ηγεσία τους τα έχουν τα κοινιάση, ε, χαβαλεδιάζουν εκεί με τον, ε, με τον Ερντογανούλη. Άρα στέλνουν μηνύματα και σε αυτούς, προσέξτε, ο αγώνα συνεχίζεται, δεν θέλουμε εμφυλίους, αλλά είστε προδότες, η μοίρα των προδοτών δεν είναι καλή ιστορικά. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα εδώ. Λοιπόν, ήθελα απλά να πω ε, ότι, μάλλον εντάχει να θυμίσω, ότι θα το, θα, το, πω μάλλον πιο μετά. Θα το πω πιο μετά για, το, για, τα σενάρια. Α ας πάμε λίγο να καλύψουμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, ο Γερλίκαγια, ο Αλή Γερλίκαγια, ο υπουργό εσωτερικών τη Τουρκία, είπε ότι ταυτοποιήσαμε, λέει, του δράστε. Ένα εξ αυτών αναγνωρίστηκε ω ο Αλή Ορέκ, μέλο του ΠΚΚ και με το ψευδόνυμο Ρότζερ. Και τώρα λέει, μα λέει ότι ταυτοποιήσαμε και τη γυναίκα. Πρόκειται για την Μινέ Σευτζίν Αλτσισεκ. Του τρέμετε τι γυναίκε στο κούρδο. Τι τρέμετε γατάκια. Τα κα τη θέμεται κανονικότατα. Και ε, εδώ ε, αποκαλύφθηκε, λέει, τα αποκαλύφθηκαν ταυτότητα του κτλ. Τα λοιπά. είναι τρομοκράτε. Για άλλη μια φορά, εύχομαι το έλεο του Θεού στου μάρτυρές μα και τα ανάρρωση στου τραυματίε μα. Καμία τρομακτική επίθεση δεν μπορεί να μα πτωίσει και να εκφοβήσει το αγαπημένο μα έθνο. Και έθνο κιόλα, Εννοεί το τουρκικό έθνο. Παναγία μου, πραγματικά εδώ πάει το έλεος του Θεό, πραγματικά. Και του ε, σκότωσαν και του δύο τα παιδιά αυτά. Όπω μα λένε, Τουρκαλάδε, μάλλον της Τουρκίας, ο αντιπρόεδρο τη Τουρκία, ο Γιλμάς, είπε ότι ήταν πέντε τα θύματα τη επίθεση, και τέσσερι οι οποίοι οργάζονταν ουσιαστικά στην ε, βιομηχανία αυτή, και 22 τραυματίε. Και μα αναφέρουν εδώ πέρα τα ονόματα: μηχανικοί κτλ. Ε, 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 κάποιοι μπράβοι που είχαν εκεί. Ε, 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 πρόκειται για την βιομηχανία τρόμου και πολέμου τη Τουρκία. Εκεί εργάζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, Κάνανε ας πούμε ελέγχους και μηχανικές δουλειές, ε, σκοτώθηκαν ε, στην, ε, στην επίθεση αυτή και είμαι πολύ σίγουρος ότι τα νούμερα δεν είναι πέντε νεκροί, είναι πολύ περισσότεροι, αλλά αυτούς ακούμε προς το παρόν. Λοιπόν, να, να πάμε στην... Ε, ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε <laughs> το ζουμερό κομμάτι του βίντεο. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Ατσαλάν, πρέπει να δούμε τι γίνεται λίγο με τα, μετά με τον Κούρδων και κατά πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε την προσέγγιση των Τουρκαλάδων με το κουρδικό κίνημα. Θα σα πω ότι είπα χθε πω τα σενάρια είναι τρία και παραμένουν σε έναν βαθμό, αλλά γιατί δεν έχει αναλάβει ακόμα το ΠΚΚ την ευθύνη, αλλά μπα νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι πρόκειται για το ΠΚΚ. Λέω, με πάσα επιφύλαξη. Οι άλλε δύο επιλογέ ήταν. Η άλλη επιλογή ήταν το, το, το DHKPC, το, το κομμουνιστικό αυτό κόμμα το οποίο από το 1990 διεξάγει έναν πόλεμο στην Τουρκία και έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει και βομβαρδισμούς και πολιτικές δολοφονίες κτλ. Ένα μαρξιστικό λενινιστικό ουσιαστικά κίνημα, τρομοκρατικό. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή, το δεύτερο, δεύτερο σενάριο και υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, θα σας πω, το οποίο είναι και το πιο ζουμερό, είναι το σενάριο της τρομοκρατική οργάνωσης. Οι Τούρκοι, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν ουσιαστικά υποστηρίξει και πλέον αναλάβει την κυδαιμονία. Έχουν γίνει οι πατερούλιδες των τρομοκρατών σουνιτών εντός της Συρίας, οι τζιχαριστικές οργανώσεις και το ISIS και πάλι ποτέ το μέτωπο Αλ νούστρα, το οποίο τώρα έχει μετονομαστεί σε Χαγιά Χαγιάτ Ταχρήρα Αλ Όλα αυτά λοιπόν είναι μπαμπάκας ο Ερντογάν και γενικότερα οι Τουρκαλάδες. Και να δούμε εδώ, για να καταλάβουμε τι ακριβώς ε, γίνεται, διότι, και θα σας πω, μετά την επίθεση αυτή που είπαν οι Τούρκοι ότι είναι οι Κούρδοι και τα λοιπά από πίσω, ξεκίνησαν επιδρομές σε θέση του ΠΚΚ και όχι μόνο, και στη Συρία, στη Ροζάβα, δηλαδή στα βαντολικά τη Συρία, που είναι ένα πραγματικά δημοκρατικό καθεστώ, όχι ολιγαρχικό, όχι κοινοβουλευτισμό δηλαδή, που είναι ολιγαρχία, δημοκρατικό καθεστώ, δημοκρατικό πολίτευμα. Βοβάρδισαν λοιπόν, και θα σα πω ότι βοβάδισαν ουσιαστικά αυτοί που ετοίμαζαν τι ρουκέτε για να τι ρίξουν ήταν ακριβώ αυτοί οι τζιχαντιστέ, οι πυρεξούσοι τη Τουρκία για του οποίου ουδή μιλάει ούτε τα παπαγαλάκια του Ερντογάν εδώ στην Αθήνα. Για δείτε. Εδώ βλέπετε είναι, είναι φωτογραφία χθεσινή από ε, το, το Getty, Getty τι εικόνε Getty, Getty Images, από άνθρωπο, άνθρωπο δημοσιογράφο ο οποίο βρέθηκε εκεί και του έβλεπε να γεμίζουν τι ρουκέτε κατά εντολή τη Τουρκία στι να βάλουν κατά τον Κούρδων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό. Καταλαβαίνετε αν το έλεγε κάποιο δημόσια, κάποιο με ελληνική, όχι απλά ταυτότητα, αλλά και συνείδηση, γιατί ταυτότητα μπορεί να πάρει όποιο θέλει πλέον θα μπορούσε να εξωθήσει την Τουρκία, να την, μάλλον να, το, να την ξεγυμνώσει ως ένα, μια, μια, χώρα που στηρίζει τη διεθνή τρομοκρατία. Θα ακολουθήσει βίντεο το Σαββατοκυριακό για το ρόλο της Τουρκίας στον τρομοκρατικό στο αγγλικό κανάλι, στο αγγλόφωνο, στο Black Flag Media. Περιμένετε το, βρείτε το και κοινοποιήστε το παντού και αυτό που αναδεικνύει τους τρομοκρατικούς δεσμούς των Τούρκων. Λοιπόν, μα λένε εδώ οι Τούρκοι ότι πραγματοποίησαν επιδρομέ εναντίον 32 στόχων που καταστράφηκαν με επιτυχία. Και μάλιστα λέει, λάβαμε όλε τι απαραίτητε ε, κινήσεις, προφυλάξεις για να αποφύγουμε ε, πολιτών. Βέβαια, <laughs> <laughs> φημίζεστε γι' αυτό, νοήτερα <χανωίτε>, παιδιά. Αν, δεν φημί... <ΣΣ2> Αν φημίζετε για κάτι, δεν σας νοιάζουν ναι, ότι, Συνόμη, ότι προσπαθείτε να μην υπάρχουν ναι, απώλειες. Χτύπησαν, λέει, σε διάφορα σημεία και στις δύο περιοχές. Παρα... Θα σας πω τι λένε οι Κούρδοι, παραπάνω από 40 αεροπορικά χτυπήματα και ρουκέτες πέσανε στην βορειοανατολική Συρία και στο Κουρδιστάν, το Ιρακινό το οποίο τελικά το τελικό, απολογισμό τελικός απολογισμός ήταν 13 άμαχοι και δύο παιδιά μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και άλλοι τόσοι κάζο μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων των οποίων ηγούνται οι, οι Κούρδοι αλλά ξαλέω 12, 13 άμαχοι πολίτες μεταξύ των οποίων δύο παιδιά χτυπήσαν τις πόλεις Τέλ Ριφά, το κομπάνι, το ερωικό κομπάνι, το μεσολόγγι, κούλι το κομπάνι είναι μεσολόγγι, όχι, η Ουκρανία επειδή είσαι φιλαράκι και επειδή κάτι ελπίζει. Χτύπησαν το Καμισλί, χτύπησαν το, ε, uh, το Μανμπίτ, το Τριμπεσπί, χτύπησαν σπίτια και χτύπησαν και υποδομέ, χτύπησαν σχολεία, χτύπησαν uh, ένα νοσοκομείο, κοινοτικά χτίρια από αεροπορικέ επιδρομέ και από αυτό των τζιχαντιστών εδάφου εδάφους-εδάφους εδάφου βομβαρδισμού Στο κομπάνι συγκεκριμένα έπεσε το ρεύμα, δεν λειτουργούσε τίποτα, ούτε το τρένο. Στο Καμισλί χτυπήσανε uh, και γέφυρα και νοσοκομείο. Στην Άλκα τα Καχτανίγια χτύπησαν και δεξαμενές πετρελαίου και βενζινάδικα με φωτιές κτλ. Και, και στην περιοχή του Κουρδιστάν, σε άλλη διπλανή χώρα, χτυπάνε και στη Σύρια και στο Ιράκ. Χτύπησαν και στο Κουρδιστάν του Ιράκ οι Τουρκαλάδες, συγκεκριμένα στο Σιντζάρ, το λεγόμενο Σενγκάλ, όπως λένε οι Κούρδοι, στη Σουλεμανίγια. Εκεί λοιπόν βοβάρδισαν σπίτια πολιτών και στο χωριό Κάνεσόρ, όπου και εκεί υπήρχαν ε, τραυματισμοί. Σχετικά με αυτέ τι δηλώσει, σε κατοικημένε περιοχέ τη Φανατολική Συρία, ο Γενικό Δικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ο ήρωα του κουρδικού λαού και τη ανθρωπότητα κατά του Άισι, Μασλού Μαμπντή, ή αλλιώ με το κωδικό όνομα Κομπάνι, όχι κωδικό, το, το Nom de Guerre, όπω λέμε, το όνομα που χρησιμοποιεί στον πόλεμο, ο στρατηγό Κομπάνι είπε ότι η Τουρκία χτύπησε αδιακρίτω και αδικαιολογήτω τι περιοχέ μα, στοχοποιώντα πολιτικέ, πολιτιακέ και άμαχε και περιοχέ των αμάχων και τα σπίτια του και κέντρα υγεία. Πρόκειται για έγκλημα πολέμου, το οποίο εδώ είναι ένα γαϊτανάκι, θα πρέπει να το πάρει να το σηκώσει η Ελλάδα σημαία. Αλλά τι να κάνουν εδώ τα, τα μπραήμια. Έχουμε δείξει σαφέστατα την ετοιμότητά μα για διάλογο. Ωστόσο, διασαφηνίζουμε ότι οι δυνάμει μα είναι έτοιμε να υπερασπίσουν την πατρίδα μα και το λαό μα. Και ε, ε, εδώ λένε, είπαν επίση ότι είναι, πρόκειται για μια βαρβαρη, βάρβαρη επιδρομή η οποία δείχνει την εχθρότητα των Τούρκων απέναντι στο λαό της Βορειοανατολικής Συρίας και μας θυμίζει με αλγινό τρόπο την απειλή που αποτελεί η Τουρκία, η εγκληματική πολιτική της και η εγκληματική νοοτροπία της για την περιφερειακή ειρήνη. Ακούστε εδώ αδιανόητο πολιτικό λεξιλόγιο άλλου επίπεδου, 100 χρόνια μπροστά από το ελληνόφωνο. Επίσης, την, αποδεικνύει μάλλον την προσπάθεια Τη Τουρκία να, ε, να παρασύρει το λαό τη Τουρκία μακριά από τι εσωτερικέ του ε, κρίσει και τα εσωτερικά προβλήματα, ε, ρίχνοντα το βάρο, ει βάρο μάλλον τη δική μα κοινότητα, προκαλώντας χάο και καταστροφή εν γέννη στην περιοχή. Μέχρι στιγμή, η περιφέρεια του Κουρδιστάν, η κυβέρνηση μάλλον του Κουρδιστάν, αυτοί που γλύφονται με τον Ερντογάν, δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμή του βουβαρτισμού, γιατί είναι άνθρωποι του Ερντογάν στην ηγεσία τη Ερμπίλη δυστυχώ. Σε τεράστιο βαθμό, όπω σε τεράστιο βαθμό και εδώ, μόνο που δεν μιλούν τουρκικά οι πολιτικοί μα και δεν μιλούν τουρκικά και στα μεγάλα γανάλια. Λοιπόν, θα σα πω, μια και σα έδειξα αυτό το οποίο είδατε με του ε, τζιχαντιστέ τη Τουρκία, κάτι το οποίο θα σα αρέσει με σίγουρο, να κάνουμε έτσι και μια αποκάλυψη ευκαιρία, με, επί τη ευκαιρία της, ε, των εξελίξεων αυτών. Θα σα πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πάντρεμα και πρέπει να το ξέρετε αυτό. Για να δείτε πώ συνδέονται όλα, όλες, όλοι οι πόλεμοι αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Δηλαδή το Ισραήλ, το οποίο βομβάρδισε πάλι στη Συρία, σε περιοχέ στη Δαμασκό και είχε χτυπήσει και πάλι σε βάση τη Ρωσία κτλ. Πώ συνδέεται εδώ το Ουκρανικό, το Κουρδικό κτλ. Όλα μαζί συνδέονται και δεν είναι απλοϊκά. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τα ζωσταυτιζόμαστε με τη μία πλευρά με την άλλη οπαδικά και σαν φίλαθλοι. Σε κάθαρα πράγματα πρέπει να καταλάβουμε το, το πολυδιάστατο τη κατάσταση. Θα σα πω λοιπόν ότι οι Αμερικανοί που επί Biden ουσιαστικά είναι, και, αυτή αυτοί και αν είναι εγκληματίε πολέμου, τα καθάρματα του Biden τι κάνανε. Κάνανε τις προξενήτρες μεταξύ Ουκρανών και των αυτών των Σύριων της Τουρκίας των, των τζιχαντιστών για να αποκτήσουν τεχνογνωσία τζιχαντιστές των Τούρκων από τους Ουκρανούς για το πώς θα χτυπούν τους Ρώσους και για να πάρουν μαχητές, μισθοφόρους δηλαδή οι Ουκρανοί και να τους μεταφέρουν στον Ντομπάς και όπερ και γένετο. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα κοθόνια που λέγονται οι Αμερικανοί, οι λεκέδε. Τα έχουν κάνει παντού αυτά τα παιχνίδια με τρομοκρατικέ οργανώσει. Στο Αφγανιστάν και αλλού. Είναι γνωστό παιχνίδι των, των σαυροειδών τη Ουάσιγκτον. Εδώ οι Δρακονιανοί. Ακριβώ το ίδιο λοιπόν κάνανε αυτή τη στιγμή και στην, και στη Συρία, που έχουν καταστρέψει οι οι εγκληματίε του του Δημοκρατικού Κόμματο. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα άξονα Κιέβου και Ιντλίμπ. Από Ιντλίμπ και Αφρίν προκλήθηκαν τα χτυπήματα ερουκέτα χθε το βράδυ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα άξονα, πώ λέμε, άξονα αντίσταση, άξονα του κακού, δεν ξέρω πώ θέλετε να τον πείτε, τον άξονα του οποίου ηγείται το Ιράν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άξονα Κιέβου και Ιντλίμπ. Γράψτε μου κάποιο κάτω στα σχόλια, αφού ακούσετε τα περί του άξονα, πώ θα τον χαρακτηρίζετε τον λόγο άξονα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε δει ότι έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα από το Σεπτέμβριο κιόλα, ένα ε, δίκτυο μέσω των οποίων οι ουκρανικές δυνάμεις σε συντονισμό με τρομοκράτες, τζιχαντιστές, ισλαμιστές, φιλότρουκους στη Συρία συμπεριλαμβανομένοι Αλ-Κάιντα που στο προχθεσινό βίντεο κάποιοι γράψαντε τι εστί Αλ-Κάιντα γιατί είπανε κάτι τα παιδιά της Αλκάιντα για τον πόλεμο στην, ε, στη Γάζα λοιπόν τα παιδιά λοιπόν της καιντα τώρα βοήθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις μαζί με τα παιδιά της Χαγιάτα Χρέαλ σαν το πρώην μέτωπο Αλ-Νούστρα και επιτέθηκαν με μία πανδρομένα με ντρόουν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας μέσα στη Συρία. Θυμίζω ότι η Ρωσία έχει, έχει βάσεις στο Χμαϊμίμ και, έχει και λιμάνι στη Μεσόγειο. Τους το, έχει παραχωρήσει ο Μπασάρα γιατί δίχως το Ρώσο δεν θα υπήρχε ο Μπασάρα Λάσσαντ, θα είχε χάσει την χώρα του όπως την έχασε για παράδειγμα ο, ο Μπεν στην Ισία, ο Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, ο Χουσέιν στην, στο Ιράκ και τα λοιπά. Ο λόγος που υπάρχει ο Μπάσαρα Ελάσαντ είναι η Ρωσία. Γι' αυτό έχει τις βάσεις και τις βάσεις τις χτυπάει ο Ουκρανός. Και τις χτυπάει όχι απλά μόνος του που θα μπορούσε κανείς να πει εντάξει ξέρω εγώ. Οπουδήποτε μπορεί να του βρουν μια σκηνή σε πόλεμο, χτυπάει με, με τη βοήθεια των τζιχαντιστών ή μάλλον κατ' εντολήν τη Ουκρανία χτυπούν οι τζιχαντιστέ. Εδώ λοιπόν έχουμε ανθρώπους μισθοφόρους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι πλέον με την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας και δουλεύουν πλάτη με πλάτη, σώμα με σώμα μαζί με, τις, μαζί με τους αυτούς του Ιντλίμπ οι Ουκρανοί για να στοχοποιήσουν βάσεις βάσει των Ρώσων στα νοτιοανατολικά προάστια του Χαλεπίου και αλλού Σεπτέμβριο είναι αυτό Επίσης ε, από τότε έχουν διεξάγει εκτεταμένε επιθέσει και σε άλλα σημεία, όχι μόνο στο Χαλέπι, αλλά και στο νότια της του Ιντλίμπ, αλλά και στη Λατάκια, νοτιοανατολικά ανατολικά της Λατάκια, όπου επίσης και η βάση χαμαϊμή που σας έφερα πριν, ανέφερα πριν και κάποια αποθήκη των Ρώσων στην, στο, στην πόλη στο λιμάνι του Τζάμπλε και αυτοί χτυπήθηκαν οι ρωσικές βάσεις από Ουκρανοτζιχαντιστές. Είναι τέλειο. Έχουμε μια συμμαχία. Είναι τρομερό. Έχουμε μια συμμαχία από νεοναζί τη Ουκρανία, του Ζελέσκι, με του ζιχαντιστέ. Είναι τρομερό. Δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ, ούτε αν έφτιαχνα δικό μου video game. Να πολεμά ε, να ζει απέναντι και μαζί με του ναζί να είναι στην ίδια στρατιά και τζιχαντιστέ. Τζιχαντιτζό. Τζιχαντιτζό και Νάτσιτζο. Το μόνο που μένει είναι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, νίτζατζο. Μόνο οι Νίτζαλοιπ. Και οι πειρατέ. <laughs> Λίγο πειρατικά είναι παιχνίδι. Τζιχαντιστέ σε συμμαχία με του ναζί τη Ουκρανία. Είναι τρομερό. Πραγματικά παιδιά. Δεν το περίμενα. Ούτε και για την Ουκρανία θα μπορούσα να το πω αυτό. Λοιπόν, έχουμε επίση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτέ τι κινήσει. Ουσιαστικά είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από του από τους Ουκρανού, από του στρατιωτικού και ε, πυρησια, τι υπηρεσίε πληροφοριών, του αξιωματούχου, οι οποίοι έχουν, λέει, ένα πάρα πολύ εμπεδομένο σύστημα συνεργασία με του ε, τζιχαντιστέ στην περιοχή. Μάλιστα, χτύπησαν στο Χαλέπι το αεροδρόμιο Κουβέιρε, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο το χρησιμοποιούν οι σα βάση αεροπορικοί οι Ρώσοι και το είχαν, είχαν χτυπήσει τον Ιούλιο, μία μέρα πριν συναντηθεί ο, μάλλον μία μέρα μετά την επίσκεψη του, Μπάσαρα, του Πούτιν που συναντήθηκε με τον Μπάσαρα, Μπάσαρα Λάσαντ. Λοιπόν εδώ το πάντρεμα όπως είπαμε το, το έκανε το ΝΑΤΟ, αυτά τα μοιάσματα των δημοκρατικών και ουσιαστικά είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όπως καταλαβαίνετε Επίσης, Μάλλον να δούμε τη συμφωνία εδώ πέρα. Είχε πάει αποστολή των Ουκρανών, του πήγαν εκεί οι CIA, οι φωνιάδε αυτοί, οι, τα, τα κοράκια τη CIA, οι, οι γιατροί του, του δηλητηρίου, η CIA στην, ε, ε, στο Ιντ Και ουσιαστικά εκεί ποια ήταν η συμφωνία, ότι συμφώνησαν οι Χαγιά τα ΣΑΜ να, απελευθερω, να απελευθερωθούν διάφοροι Τσετσένοι, Γεωργιανοί και ε, Ουιγούροι, ξέρετε εδώ Ουιγούροι. Uh, τρομοκράτες τρομοκράτε, του οποίου του είχε uh, η Χαγιά Ταχρέλα σαν τζιχαντιστέ στι φυλακέ του, 750 με περίπου 900 uh, φυλακισμένους φυλακισμένου, οι οποίοι ήταν οι χειρότεροι των χειροτέρων. Δηλαδή, τι είπαν οι Χαγιά Ταχρέλα θα σα δώσουμε αυτού του 900. Τη, τη, τα, τα, καθάρματα που έχουμε φανταστείτε οι τζιχαντιστές συνέλαβαν κάποιους <laughs> οι τζιχαντιστές συνέλαβαν κάποιους εξ αυτών ήταν οι άνθρωποι που ήταν πολύ ακραίοι για τους δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πράγμα δεν μπορώ να φανταστώ. Αυτού λοιπόν που είχαν στι φυλακέ του οι τζιχαντιστέ τη Τουρκία, ναι, οι τρομοκράτε, του δώσανε στου Ουκρανού. Και λέει η Ουκρανία είναι φιλέτο, του θέλω, λέει ο Ζελέσκι, αυτού θέλω. Φέρνουν να πολεμήσουν στον τον Τον Και πράγματι πολέμησαν. Επίση, με αυτή τη συμφωνία θα στέλνανε, προσέξτε, θα στέλνανε 200, έστειλαν 250. Ειδικού στρατιωτικού ουσιαστικά συμβούλου οι Ουκρανοί στου τζιχαντιστέ του Χαγιάτα Χαϊαλ για να του προσφέρουν εκπαίδευση κυρίω ιδίω στα ντρόμ. Δηλαδή ουσιαστικά πήραν μαχητέ μισθοφόρου τζιχαντιστέ και έστειλαν στρατιωτικού συμβούλου οι Ουκρανοί για να εκπαιδεύσουν κατά βάση σαλαφιστέ τουρκμένου, ακούστε εδώ τώρα, σαλαφιστέ δηλαδή ακραίου μουσουλμάνου κτλ., πώ να κατασκευάζουν μόνοι του μία επαντρωμένα ντρόμ και πώς να φωτογραφίζουν πιθανούς στόχους ρωσικούς, συριακούς κτλ. για να βομβαρδίζουν ουσιαστικά και τις ειδικέ δυνάμεις της Συρίας στην 25η αξιαρχία για παράδειγμα στη Χάμα, στο Χαλέπι, στη Λατάκια και τις ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή. Να πω επίσης ότι είχε, γιατί εδώ επειδή κάποιοι είπατε και επέμεναν κάποιοι ότι α, τι ωραία και ζούμε όλοι μαζί στη Ρωσία όλες οι θρησκείς τα λοιπά. Καλά εντάξει τα κότρα λίγο αυτά, ο κάθε ένας από την εμπειρία που έχει τη δική του. Λοιπόν θα σας πω ότι ο, ένας από τους ηγέτες των Τσετσένων, γιατί οι Τσετσένοι ήταν αυτοί οι οποίοι, οι Τσετσένοι, οι τζιχαντιστές, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν φύγει και είχαν πολεμήσει στο Άισις, ήταν, είχαν πάρει διοικητικές θέσεις. Αυτοί που φτιάξαν το Άισις δώσανε τη δυνατότητα στους Τσετσένους να ηγηθούν γιατί είχαν εμπειρία κτλ. Αυτοί λοιπόν οι Τσετσένοι πολεμούν τώρα κατά το Ρώσο προφανώς που τους μισούν μετά τη Συρία μπήκανε και στην Ουκρανία. Άρα βλέπετε εδώ ποια είναι η άνεξη και η αγάπη των διαφορετικών θρησκειών. Εδώ λοιπόν ένας από τους ηγέτες, ο Ρουστάφ Αζάγεφ, γνωστός με το όνομα Αμπτούλ Χακίμ Αλσισανί, είχε βρεθεί στην Ουκρανία και για να μαζέψει κόσμο και είχε κάνει, υπήρχε και σε βίντεο όπου πράγματι αποδείκνυε την παρουσία στην Ανατολική Ουκρανία στο μέτωπο της τσετσενικής ταξιαρχίας Σεϊχ Μανσούρ, Σεϊχ Μανσούρ από τους γαντιστές οι οποίοι πολεμούν Ρώσους Ξαναλέω, είναι τρελό. Ναζί και τζιχαντιστέ, αγκαλιά. Πώ δέχονται οι ναζί και τζιχαντιστέ, δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Δεν είστε τη άρια φίλη. Τι γίνεται εδώ πέρα, είναι άνθρωποι, είναι μελαμψοί. Θα μου πείτε έτσι, δεν είναι μελαμψοί. Άρα εντάξει. εδώ λοιπόν ε, υπάρχει αυτή η, η συμμαχία και επίση τότε είχε τύχει την ίδια την περίοδο, σύμφωνα με πληροφορίε που είχα διαβάσει από το Al Monitor, το οποίο τρέβει στην, στην, στην ΣΥΠΑ, Είχαν δει και νέου αξιο... μισθοφόρου στην Ουκρανία οι οποίοι είχαν φύγει από το αλβανικό, από την, αλ... την αλβανική ταξιαρχία της Χαρία uh, Λεσάμ. Άρα υπήρχε η τσετσενική και η αλβανική ταξιαρχία της Χαρία που πολεμούσε από τότε. Τσετσένοι και αλβανοί τζιχαντιστές ό,τι να είναι δηλαδή, πραγματικά. Αυτά είναι τα φιλαράκια και προσέξτε, δίνει λεφτά σε αυτού, δίνει λεφτά ο Έλληνα πρωθυπουργό, Έλληνα, αυτό το πλάσμα. Δηλαδή. Δίνει στον Ουκρανό, δίνει όπλα και τα παίρνουν ποιοι οι Τσετσένοι τζιχαντιστέ. Για να καταλάβετε το έγκλημα, το επίπεδο του εγκλήματο. Πάνε να ανοίξει εξεταστική επιτροπή, δεν θα έχουν λαγόμια να κρυφτούν. Και μάλιστα είχε επιβεβαιώσει η τουρκική εφημερίδα, η Aiden League, είχε επιβεβαιώσει πράγματι ότι υπήρχε καθημερινή σχεδόν επαφή του αρχιεπικεφαλή του, των... του Μπουντάνοφ, του επικεφαλή τη πιέση πληροφοριών τη Ουκρανία, του κ. Μπουντάνοφ, με τον ηγέτη τη Χαγιά Ταχρέλ Σαν, που είναι τα παιδιά τη Τουρκία, τον Άμπου Μουχάμεντ Αλτζουλανί. Ακριβώ για αυτό το σκοπό για να μεταφέρουν μαχητέ στην Ουκρανία. Προφανώ τα κέρδη, όπω καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Οι τζιχαντιστέ παίρνουν τεχνογνωσία και όπλα από του Ουκρανού και από τον ΝΑΤΟ ουσιαστικά μέσω των Ουκρανών. Επίση φοβούνται ότι ο Ρώσο ναι, μπορεί να, να παντρέψει το Σύριο με τον α, Τούρκο και ο Τούρκο θέλει να προσεγγίσει τον Παραλάσσα Άσαντ. Και ένα από τι προποθέσει που έχει θέσει ο Άσαντ είναι να εξαφανιστούν οι πολιτοφυλακέ αυτέ από τη χώρα του. Αν λοιπόν θα είναι νίκη τη Ρωσία και ήττα τη Ελλάδο, αν το πετύχει αυτό ο Πούτιν, εδώ ο Πούτιν εργάζεται κατά του Ελληνισμού που θέλει να τα βρει ε, ο Τούρκο με το Σύριο. Αν γίνει αυτό, οι τζιχαντιστέ δεν θα είναι ορφανά ουσιαστικά, δεν θα έχουν που να πάνε. Θα έχουν σαν αποκούμπι του στην Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ, πολύ πιθανό να πάνε όλοι μαζί να πολεμήσουν στον Ντονιέτσκ ή αφού χαθεί όλο τον Ντονιέτσκ να γίνουν οι συνοριοφύλακε των Αμερικανών στο Δνήπερο ποταμό για του Ουκρανού. Ε, ξαναλέω εδώ, η Washington μπορεί να προβληθεύει το ISIS ουσιαστικά, τα, τις του ISIS με όπλα, drone και τα λοιπά, δίχως να φαίνεται να εμπλέκεται άμεσα. Αυτό είναι το κέρδος της. Και ουσιαστικά να ενδυναμώνει στοιχεία μεταξύ των οποίων και του ISIS, η Αμερική, η Washington, για να μπορούν να χτυπούν ε, τους Ρώσους στη Συρία. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Είδαμε κάτι σχόλια πώ τα ακούτε αυτό. Κλείνει αυτή η μεγάλη παρένθεση. Ήθελα όμω η αφορμή αυτή τη εξέλιξη να δούμε τι ακριβώ γίνεται στην πραγματικότητα για να ενώσουμε και τα. Τι διαμάχε εδώ για να καταλάβουμε τι σημαίνει η μεγαλύτερη εικόνα. Λοιπόν, θέλω να πω το πολιτικό κομμάτι αυτή τη εξέλιξη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρομαι στου Κούρδου και στου Τούρκου, που πρέπει να πραγματικά, δηλαδή το, πρέπει, πρέπει να προσευχόμαστε να μην εξαπατηθούν για ακόμα μια φορά οι, οι Κούρδοι. Θα είναι τεράστια ένταση για τον Ελληνισμό, εάν υπάρξει προσέγγιση των φασιστοειδών τη Τουρκία με του Κούρδου και οι Κούρδοι δώσουν τα όπλα του. Η Ελλάδα θα έπρεπε να βοηθάει το εθνικοπνευματικό κίνημα των Κούρδων, όχι να βοηθάει τον Ερδοχάν. Ε, λοιπόν, υπάρχει, υπάρχουν εξελίξει με τον Αμπτού Λάχο Τσαλάν, τον φυλακισμένο ηγέτη του ε, κουρδικού λαού. Θα ξέρετε την περίπτωση και την υπόθεση με τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου έχει και ε, το ε, σχετικό βιβλίο από τι εκδόσει για την υπόθεση που οι Πασοκατζίδε, οι Πασόκοι, που κυβερνούν και σήμερα, οι άνθρωποι, πρόδωσαν ουσιαστικά τον κουρδικό λαό και τον ηγέτη Αμπτουλάχο Τσαλάν, ο οποίο παραμένει έγκλειστο σε ένα νησί φυλακή, σε το Αλκατρά, φανταστείτε, το Ιμραλί, στον εύξηνο πόντο, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται μονίμω του καθεστώ απομόνωση, δηλαδή δεν βλέπει κανέναν, δεν βλέπει άνθρωπο. Φανταστείτε δεκαετίε να μην βλέπει ανθρώπου. Μιλάμε για μια τρέλα. Τον έχουν τρελάνει τον άνθρωπο, όπω καταλαβαίνετε, ένα, ένα βασανιστήριο, τα λευκά δωμάτια οχριούν μπροστά σε αυτό το οποίο του, την απομόνωση που του επιβάλλουν και έχει βρεθεί και σε λευκά δωμάτια. Τι είναι τα λευκά δωμάτια, φυλακή, κελή, παντού λευκή τύχη, τίποτα άλλο. Ανοίγει τα μάτια και βλέπει ένα λευκό πράγμα. Είναι ένα βασανιστήριο φωτεινό. Μιλάμε για, ένα, για μια κόλαση, μια λευκή κόλαση. Έχει περάσει και από αυτά ο Αμπτουλάχο Τσαλάν. Λοιπόν, για πρώτη φορά οι Τούρκοι έχουν ξεκινήσει, θέλουν να κάνουν ουσιαστικά. Πολιτικέ μεταρρυθμίσει του Ερντογάν θέλει να γίνει για πάντα ε, πρόεδρο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Και για να αλλάξει το Σύνταγμα θέλει ψήφου. Θέλει το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Οι κεμαλιστέ είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι το ΝΤΕΜ, οι Κούρδοι. Με το ΝΤΕΜ μαζεύονται οι ψήφοι για να κάνει αυτή την συνταγματική αναθεώρηση. Γι' αυτό του χρειάζεται. Του προσεγγίζει επειδή του χρειάζεται. Και ο Μπαχτσελή που πήγε για πρώτη φορά αυτό το σύγχαμα, ο γκρίζο λύκο και έτεινε το χέρι στου Κούρδου βουλευτέ. Το έκαναν ακριβώ γι' αυτό, διότι θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επέτρεψαν επίσκεψη στον Αμπιλάχο Τσαλάν και πράγματι ο ανιψιό του, ο Μέρο Τσαλάν, ο οποίο είναι ε, βουλευτή ε, του ε, κόμματο ΝΤΕΜ, του φιλοκορδικού κόμματο, πράγματι λοιπόν 23 του μήνα, χθε, ε, είπε ότι τον είδα το θείο μου. Πρώτη φορά μετά από πάρα, νομίζω, η, η, τελευταία φορά που είχε επαφή με την οικογένειά του ο Τσαλάν το 20. Τέσσερα χρόνια μετά. Και είπε λοιπόν ότι μίλησα με το θείο μου, ε, εδώ και 44 μήνε, αυτή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει μήνυμα του τσαρά μέσα από τη φυλακή και μα λέει ο ανιψιός του, Η απομόνωση του θείου μου παραμένει, συνεχίζεται, εάν οι συνθήκε είναι σωστέ, έχω. μάλλον το μήνυμα αυτό είναι το επιπλέον η, η, Αν οι συνθήκε είναι σωστέ και όριμε, έχω θε, τη θεωρητική και πρακτική δύναμη να προχωρήσω τη διαδικασία από το επίπεδο της διαμάχης και της βίας σε ένα νομικό, νόμιμο και πολιτικό επίπεδο επίλυσης του κουρδικού ζητήματος, είπε ο Μπλουλάχο Τσαλάν. Και ουσιαστικά εδώ φαίνεται ότι ο Τσαλάν ε, δείχνει τη θέλησή του και να συμμετάσχει στην επίλυση του κουρδικού ζητήματος, αλλά κυρίως να υπάρξει εξέλιξη δίχως ε, μάχη πλέον. Να σταματήσουν να δώσουν τα όπλα οι Κούρδοι, το οποίο εξάλλου θα είναι τραγικό σενάριο για πάρα πολλού λόγου. Δεν χρειάζεται να του εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να πω πώ θα έπρεπε να πετάξουμε βορρά στο λύκο το πολιτικό προσωπικό μα, το οποίο δεν αξιοποίησε τόσα χρόνια τον ηρωικό αγώνα των Κούρδων και του πρόδιδε και κάναν τα νύχια του εδώ στην Αθήνα κτλ. Υπάρχει τεράστια ευθύνη. Να σα πω επίση για να δείτε πόσο προχωρημένη είναι η κατάσταση προσέγγισης, ότι ο επικεφαλή εξωματική αντιπολίτευση των Κεμαλικών δηλαδή του Ρηπουργανικού Κόμματο. Ο, ο Ροζέλ βρέθηκε στο Γιαρμπακύρ, το οποίο οι Κούρδοι λένε Άμεντ. Στο Άμεντ, το οποίο είναι η πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Κούρδων εντό τη Τουρκία, στην Ανατολική Τουρκία, πήγε λοιπόν εκεί, σου λέει: Εδώ χάνονται τα πάντα. Προσεγγίζει, ήταν σχεδόν δεδομένο με αυτή την κίνηση που έκανε με τον Ασαλάν. Φοβότουσαν όλοι ότι θα τα βρει ο Ερντογάν με του Κούρδου. Και έσπευσε, ταξίδεψε στο Γιαρμπακύρ, στο Άμεντ, μάλλον πήγε σε όλη την Νότια Τουρκία, την Κουρδική ουσιαστικά, να μιλήσει με του Κούρδου για να πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να, γνω, να γνωρίσουμε το κουρδικό ζήτημα, ότι πρέπει να υπάρξει δημοκρατική λύση στο κουρδικό ζήτημα, με ισότητα, διάλογο κτλ. Και ε, κατηγόρησε τον Μπαχτσελή και κοιτάξτε τι είπε, ότι ε, αυτό το οποίο προσφέρω στους Κούρδους, είπε ο αρχηγός των, των Κεμαλιστών, αυτό που προσφέρω στους Κούρδους, είπε ο Ζελ, είναι το κράτος το ίδιο. Σας προτείνω να, μάλλον θα σας δώσω το συνέστημα να νιώσετε επιτέλους ότι ανήκετε στην δημοκρατία της Τουρκίας ως ισότιμοι πολίτες όπου ε, πληρούνται όλες οι δημοκρατικές προϋποθέσεις και διαφυλάσσονται τα διασφαλίζονται τα δημοκρατικά σας δικαιώματα και κανένας δεν θα νιώθει εκτός της πατρίδας του. Α κάνουμε τους Κούρδους τους νόμιμους κυρίους, κυρίους, κυρίαρχους, ε, ιδιοκτήτες της δημοκρατίας της Τουρκίας. Μιλάμε συνταρακτικές δηλώσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευση και αντριχιαστικές. Μιλήσει εκεί με τοπικέ οργανώσει και τα λοιπά, με οργανώσει των γυναικών γιατί οι γυναίκε είναι γυναίκες στη, στο Κουρδιστάν. και είπε ότι όταν έρχομαι λέει, στο Ασδιαμπακήρ μπορώ να δω ξεκάθαρα ότι υπάρχει κουρδικό ζήτημα και ε, το μείζον θέμα των Κούρδων είναι η δημοκρατική συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ εξελίξει. Καταρχά, να σα πω ότι φανταστείτε να είχαμε. Γιατί κάποιοι λέγανε μακάρι να, μα να βγουν και μαλιστέ και θα τα βρούμε με του και μαλιστέ. Και μαλιστέ. Δεν ξέρω πού θα είχαν πάει το θέμα με του Κούρδου. Είναι, είναι, οι Ισλαμοφασίστε είναι ο, ο πρόδειλο εχθρό. Δηλαδή είναι, σαν του σαν τους Τσίπριδε, σαν του το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνονται ότι είναι προδότε. Οι ε, Ρεπουμπλικάνοι, το Τζέχα ο Πέτρο, το κόμμα τη Τουρκία, είναι απειλή για την περιοχή και καλυμμένα, όπω διαχρονικά οι Νουδού και το Πασόκ ήταν μεγαλύτερη πρόοδο από το ΣΥΡΙΖΑ και παραμένουν ιδίω τώρα. Αλλά δεν φαίνεται πόσο προδότη Οι μου φοράνε μάσκε τα αγόρια. Μάτια ερμητικά κλειστά. Μάτια μάσκε με κοτόπουλα και με διάφορα άλλα πτηνά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ανησυχητικέ οι εξελίξει όπω καταλαβαίνετε οι πολιτικέ. Μάλλον έχω και κάτι ακόμα. Διότι είδα το κόμμα το ΝΤΕΜ, το κουρδικό δηλαδή, οι οποίοι καταδίκασαν την επίθεση στην Τουσά. Καλά κάνανε, για να μην φανεί ότι ξέρουν ότι υπάρχουν δεσμοί κτλ. Και, και, λένε ότι ήταν, λέει, είναι πάρα πολύ δυστυχέ το γεγονό ότι αυτή η, επιχείρηση, η επίθεση πραγματοποιήθηκε όταν υπήρχε ε, η πιθανότητα διαλόγου κτλ. για να λυθεί το θέμα το κουρδικό. Και ε, ε, το πρόβλημα είναι κατά πόσο υπάρχει τώρα χώρο για να επίλυση κτλ. για το κατά πόσο θα συνεχίσουν τον Μπαχτσελή και ο Ερντογάν. Να προσεγγίζουν του τους, ε, τους Κούρδου είχε πει ο Μπαχτσελή ότι πρέπει, λέει, να μιλήσει ο Τσαλάν στη Βουλή ε, της ε, Τουρκίας και να, αν ζητήσει, λέει, να σταματήσει το ε, αντάρτικο των Κούρδων και να παραδοθούν κτλ., θα είναι ένα σημάδι ε, της ε, πιθανής αναγέννησης της ειρήνης, της προ, διαδικασίας εξομάλησης και ειρήνης με τους Κούρδους και ουσιαστικά εάν τι είπε ο Μπαχτσελή, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ότι αν ο, 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 Τσαλάν πει να παραδοθούν οι Κούρδοι, θα τον απελευθερώσουμε. Καταρχά να σα πω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να μιλήσει ο Άπο στην Τουρκική Βουλή. Ο άνθρωπο αυτό είναι ένα ήρωα, ένα ήρωα δημοκρατία και τη ελευθερία. Ο μοναδικό τρόπο να μιλήσει θα είναι σαν τον Νίλσο Μαντέλα. Να καταληθεί το φασιστικό καθεστώ τη Άγκυρα, για το οποίο θα πρέπει να πολεμάει η ελληνική διπλωματία, και ουσιαστικά να βγει στον στο, Νίλσο Μαντέλα ηγέτης, νικητής και ηγέτης το οτιδήποτε μείνει του κουρδικού κράτους που θα δημιουργηθεί αφού διαλυθεί και τεμαχιστεί το μόρφωμα το οποίο όταν εχόμαστε από τότε που εισέβαλαν τα Μόγκολα στην περιοχή. Θα κλείσω με μία ε, δήλωση που έδωσε ο αρχηγός, ουσιαστικά, υπαρχηγός, de facto αρχηγός του κουρδικού ε, λαϊκού, κομμάτου, του Κουρδιστάν, το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν μάλλον, ο Μουράτ Καραγγιλάν, ο οποίο, να σα πω, να σα θυμίσω, έχουμε βγάλει βιβλίο τη Αγγλική Συμφογνώμων, Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν, ο οποίο είπε ότι είμαστε υπέρ μια δημοκρατική λύση, αλλά όχι σε πολεμικέ τακτικέ, ψυχολογικό πόλεμο ουσιαστικά που διεξάγει η Τουρκία εναντίον μα, πέρα από το πραγματικό πόλεμο, στον οποίο του έχουν νικήσει οι Κούρδοι και στον Γκάρε. Και στο, σε όλο το Ιράκ του έχουν νικήσει του Κούρδους, τους ε, Τούρκου. Του διεξάγει τώρα, όπω μα λέει ο Καραγελάν, και πολύ σωστά είναι πολιτική διοφυα, το αναγνωρίζει. Διεξάγει η Τουρκία και ένα ψυχολογικό πόλεμο αυτές τις κινήσεις εδώ. Είπε λοιπόν ότι ε, ε, το κουρδικό ζήτημα ε, δεν είναι, μάλλον οι Κούρδοι δεν είμαστε εναντίον της ειρήνης, αλλά δεν πρόκειται να την ξαναπατήσουμε. Και ξέρουμε τι σημαίνει ε, Τούρκος. Ουσιαστικά θα έλεγα εγώ να αντιθέσει με τους προδότες που έχουμε στη χώρα μας. Ε, ε, εδώ οι δηλώσει αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές του, ε, του Καραγιλάνου, ο οποίος επιμένει σε μια δημοκρατική λύση. Λέει ότι Καταδικάζω κάθε προσπάθεια εργαλειοποίηση από τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή των πολιτικών εξελίξεων. Υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πράγματι αλλαγέ στο πολιτικό κλίμα σχέση με πριν 10 χρόνια. Δεν θα δεχθούμε τι παλιέ μεθόδου που έκαναν οι Τούρκοι να μα εξαπατήσουν. Και δεν θα έπρεπε κανεί να μα υποτιμήσει και να αποτιμήσει το κουρδικό Αντάρτικο. Δεν λέμε όχι, αλλά δεν πρόκειται να την πατήσουμε για ακόμα μία φορά. Είπε ότι κεντρικό ρόλο στο τι μελγενέστε θα αποτελέσει προφανώ θα διαδραματίσει ο τσαλάνο Τσαλάν ο ηγέτη του κουρδικού λαού, τον οποίο τον αναγνωρίζουν εκατομμύρια ω ηγέτη, είναι βασικό κομμάτι. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση όπω είπε, η οποία δεν θα επικεντρώνεται στην, απελευθέρω... στην απελευθέρωση του Οτσαλάν. Δηλαδή, αν δεν απελευθερωθεί ουσιαστικά ο Τσαλάν, θα υπάρχει ειρήνη. Και προφανώ από τη στιγμή που τον θέλουμε σαν ηγέτη, ο Τσαλαν θα παίξει κεντρικό ρόλο στι διαπραγματεύσει για την ειρήνη. Σχετικά με τι δηλώσει του Μπαχτσελή ότι ουσιαστικά θα τον βγάλω τον ε, ο Τσαλά να μιλήσει στη Βουλή κτλ. Είναι είπε ότι είναι απαράδεκτε αυτέ τι δηλώσει. Δεν τι δεχόμαστε. Δεν τι δεχόμαστε και απαράδεκτε. Το, το, οποίο είναι προ τιμήν του και πολύ γουστάρω τι δηλώσει του Καραγιλάν, ο οποίο επίση άσκησε κριτική στην ε, επίθεση του, των Τρουκαλάδων εναντίον του ΠΚΚ. Είπε ότι του έχουμε κατανικήσει παντού, στο Κανδύλι, στα βουνά. Η κυβέρνηση του βουνού του έχει ξεφτυλίσει, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το παραμικρό, του έχουμε ταπεινώσει, και ουσιαστικά τώρα, βλέποντα ότι έχουν ιτηθεί σε όλα τα μέτωπα, προ... κρατάμε στρατηγικέ θέσει, προσπαθούν με άλλου τρόπου να πιέσουν το κουρδικό κίνημα. Αλλά ξαναλέω εδώ ότι δεν τσιμπάνε οι αντάρτε. Και έστειλαν μήνυμα και στου πολιτικού στην Άγκυρα και στα λερωμένα, στα βρομερά σακάκια του λαδέμπορου στην Ερμπίλ. Εξαιρετικά τα μηνύματα από το Αντάρτικο. Δεν θα περίμενε κανεί τίποτα λιγότερο από αυτόν τον άνθρωπο. Έναν ήρωα πραγματικά. Και ε, Αυτέ είναι οι εξελίξεις φίλες και φίλοι προς το παρόν ένα της τελευταίας στιγμής είδα μια δήλωση του Ξυλάγκουρου, του Μάρκ Ρούτε του Γενικού Ραματέδου, του ΝΑΤΟ ο οποίος είπε καταδικάζω λέει, την ε, επίθεση κατά της Τουρκίας και θα στηρίξουμε λέει το σύμμαχό μα. <laughs> <laughs> θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο το, το σύμμαχό μα, μίλησε το, το νούμερο και άλλα νούμερα βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε καταδικάζουμε, στηρίζουμε, ο Πούτιν επίσης ε, έστειλε τις του κτλ. Ε, ε, Εμετό. Αυτά, φίλε και φίλοι, προ το παρόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα. Θα έπρεπε να έχουμε μια δυναμική εξωτερική πολιτική. Εδώ, όπω καταλαβαίνετε, πληρώνουμε τα κενά αυτά, του ανίκανου. Δείτε το δένδια στο σημερινό βίντεο να καταλάβετε το παιδό του. Τουραγιά, θυμάστε. Πληρώνουμε αυτό το κόστο. Και τι προηγήθηκε ο ταχυδακτηρουργό, ο κατρούγκαλο, ο, ο... ο... ο, ο οποίο δεν ήξερε που βρίσκεται, προσευχόταν να μην γίνουν θερμά επεισόδια στον πρέσβη, τον Αϊφαντή. Ο άλλο, ο προδότη, ο Πέγκουιν, Δηλαδή, μιλάμε για το συρφετό που έχει περάσει από τη χώρα. Ευτυχώ, ε, οι πολίτε και στην Ελλάδα και στο Κουρδιστάν, τουλάχιστον εμεί στέλνουμε μηνύματα. Οι Κούρδοι πολεμούν εμπράκτο. Αυτή είναι η πραγματική ελπίδα. Εμεί οι πολίτε. Αν σα αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο, ακολουθήσουν προφανώ και άλλα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε αν θέλετε να βοηθήσετε. Και αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, σκεφτείτε το Patreon κάτω στην περιγραφή το πώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. μια και κοντεύουν οι εκλογέ τη ΣΥΠΑ, πέντε του μήνα, ήθελα να πω κάτι το οποίο έτσι ένα σύντομο σχόλιο για τη Χάρη, η οποία κατέληξε να αποκαλεί φασίστα τον Τραμπ. Σε συνέντευξη που στο CNN που αλλού, όχι, συγγνώμη, ναι, στο CNN, μίλησε, τη ρώτησαν ευθέω αν η ίδια πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι φασίστα και απάντησε, ναι, το πιστεύω. Εδώ να πω καταρχά ότι είναι ταυτίζεται εδώ και έχει πέσει στο ίδιο επίπεδο του Τραμπ. Ο Τραμπ, να μην σα πω το επίπεδο του, έχει χαρακτηρίσει ηλίθια και τεμπέλα την Χάρη. Και έχει πει ο Τραμπ ότι η Χάρη πήρε το χρήσμα των δημοκρατικών απλά και μόνο λόγω εθνικότητα και φίλου. Σε αυτό έχει δίκιο. Και αυτό θα μπορούσε να το πει. Αλλά τα υπόλοιπα, όπω καταλαβαίνετε, είναι το επίπεδο του. Κατεβαίνει λοιπόν στο ίδιο επίπεδο η Χάρη. Διότι προφανώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για του δημοκρατικού και πρέπει να παίξει όλα τα χαρτιά μέχρι και του φασισμού. Ήθελα να πω πώ έχει χάσει το νόημα αυτή η λέξη. Και η, η, πραγματικά αυτή που φταίνε είναι η λεγόμενη αντίφα στον πλανήτη, οι οποίοι το είχαν πάντα κάνει σημαία. Αν διαφωνούσε κάποιο μαζί του, αν δεν δεχόσουν α πούμε, ότι κάποιο μπορεί να είναι λαμπατέρ ή δελφίνη, να κάνει αλλαγή φίλου σε δελφίνη, σε λέγανε α πούμε φασίστα κτλ. Ξεφτυλίστηκαν τόσο πολύ αντίφα που πραγματικά έχει χάσει την, το νόημά τη αυτή η λέξη. Πραγματικά και εγώ το λέω πλέον τόσο, δηλαδή το λέμε. Έχει χάσει κάθε αξία με τεράστια ευθύνη των υποτιθέμενων αντιφασιστών που είναι το μαγαζάκι του, γιατί αυτοί που έχουν μαγαζάκια προφανώ είναι συνένοχοι Όλες οι κατάστασης